Τα λάθη ακολουθούν το ένα το άλλο και είναι παρόντες και οι δημοσιογράφοι και η αστυνομική και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτική μας και οι τσιγκάνοι και τα ΕΚΑΜ που τηλεφώνησαν στο γραφείο μου, άνδρες των ΕΚΑΜ, διαμαρτυρήθηκαν για την αγανάκτηση που εξέφρασα από τηλεοράσεως στο Δελτίο Ειδήσεων των 12 μαζί με τον Μανώλη Καψή, όταν δήλωσα πως αυτό αποτελεί κοινωνική αλητεία. Και όταν είπα κοινωνική αλητεία, εννοούσα την δράση των οργανωμένων ομάδων της πολιτείας εναντίον των απροστάτευτων τσιγκάνων. Και βέβαια αυτό το αντιλαμβάνεται καλύτερα ο κύριος Μπέκος, ο Κώστας, ο Αλέξανδρος, ο Χρυσοβαλάντης, περισσότερο από όλους μας, γιατί εμείς τυχαία και σποραδικά μπορούμε να αισθανθούμε αυτή τη βία στο πετσί μας, εκείνοι όμως τη δέχονται τον τελευταίο καιρό συχνότερα. Θα ήθελα να μου πείτε, Κώστα, τι συναισθήματα τρέφετε απέναντι στην αστυνομία. Μας περάσανε για... λες και είχαμε παλέψει με την Ελλάδα, είχαμε σκοτώσει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Και ήρθανε με έναν τρόπο πολύ ωραίο, έτσι, με μια βγένεια, δεν σας είπα ότι κάπου αισθάνομαι αυτή την ώρα ακόμα την κρίση, συνήθως σαν να προχωρήσουν και το μοτοβίντεο που βλέπουμε. Όταν σου προσβάλλει την προσωπικότητά σου, όταν αισθάνεσαι ότι σε ταπεινώνει, έτσι δεν είναι, την περηφάνεια σου. Με πιάνει και συνήθως κάτι αισθάνομαι, γιατί είναι η φιλή μου, είναι το αίμα μου. Μάλιστα. Βλέποντας όμως απέναντι τον αρχηγό της αστυνομίας, σε είδα που μίλαγες πριν ελεύθερα, χαμογελούσες, συζήτησες, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί δεν τον ρωτάς τι μεσολαβεί ανάμεσα από αυτό το χαμόγελο και από το... Δεν τον ρωτάω, γιατί ξέρω σίγουρα, μπορεί να μου πει υπάρχει ο μίσος που ζούμε σε αυτή την ανθρωπία. Εγώ θα ήθελα να σου το πει εκείνος ο ίδιος. Δεν είναι ανάγκη να μου το πει, το ξέρω από μόνο. Ναι, αλλά είναι εδώ για να τον ακούσουμε όμως, έτσι. Θα μου συνεχίσει πρώτος. Θα ήθελα να ακούσω αυτόν τον διάλογο μεταξύ σας. Ναι, θα μου απαντήσει και εγώ θα του πω τα συμπτώματα αυτά που τραβάμε στη κοινωνική, σημερινή κοινωνία που ζούμε και το πόσο μας αμαστάνε οι αστυνομικοί και το πόσο οδηγάμε εμείς και το πόσο οδηγάει ο τάδες ή ο ένας οτιδήποτε. Τι συγκάνει, μην ξεχνάτε ότι είναι η καλύτερη οδηγή. Έτσι δεν είναι. Και όλοι κάνουμε το λάθος. Δεν είναι μόνο οι τσιγκάνοι, είναι και οι Έλληνοι. Τις παραβάσεις κάνουμε όλοι. Όλοι τις κάνουμε. Αρχηγέ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να κάνω μια διάκριση. Δηλαδή, καταρχήν, πρέπει να ξεχωρίσουμε τα εγκληματικά στοιχεία, έτσι, που απαρτίζουν τις συμμορίες των Αθηγάνων από την υπόλοιπη κοινωνική ομάδα, έτσι, η οποία είναι και η συντριπτική πλειοψηφία. Εμείς δεν έχουμε οπωσδήποτε, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι, και μάλιστα τους κάνω και πρόσκληση να τους κατατάξουμε και στην ελληνική αστυνομία, αν θέλουν. Καταλάβατε. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια βοήθεια. Όχι, να τελειώσω. Όχι κολτσές ούτε μπουνιές. Θα τελειώσω. Αυτός ο τρόπος δεν πάει κανείς. Συγγνώμη, αν βάζει μπουνιές κολτσές, δεν θα πας έτσι. Θα πάει με πολλά ακόμα. Εγώ ακόμα τρέμω. Λοιπόν, γιατί είδα και αυτά που βλέπω. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τα εγκληματικά στοιχεία. Εδώ έχουμε συμμορίες από Αθηγάνους, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν χρήση των όπλων. Εδώ έχουμε τώρα το τελευταίο τετράμινο, έχουμε 5 περιστατικά στην άμεση δράση που τους σταματήσαν οι τροχονόμοι, οι ζητάδες να τους ελέγξουν από τροχονομικής πλευράς και βγάλανε τα πυροβόλα όπλα και τα αντίκα να τους πυροβολήσανε. Συγγνώμη, το ξέρω καλά. Σας παρακαλώ να τελειώσω. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις δύο αποτρόπες εγκληματικές πράξεις του ομαδικού βιασμού των κοριτσών και θέλω να σας πω εδώ ότι δεν είναι μόνες. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά απαγωγής και βιασμού κοριτσιών. Έχουμε από, και, από πολλά, αυτές, έχουμε και πολλά πριόνια, χατζάρι, τσουκούρια, με κλειστά, με έτσι και με κρεβάτια μέσα στα μάξα. Αυτά γιατί δεν τα λέμε. Έχουμε αυτά γιατί δεν τα λέμε. Αρχιγέ. Να τελειώσω και μετά. Να λέμε και το άλλο όμως, όχι μόνο. Μισό λεπτό, Κώστα. Αργέ, επειδή αναφερθήκατε σε βιασμού, θέλω να σας πω ότι ένα απόσπασμα από την εκπομπή μου που είναι αυτή η εξομολόγηση της κοπέλας που τη βίασε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Την είχα να την παίξω σήμερα. Δεν θέλω όμως να οξύνω κι άλλο τα πνεύματα. Θα το δούμε την Κυριακή στην εκπομπή μου. Ήδη παίχθηκε ένα μικρό απόσπασμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, κύριε, έχουμε και από εκεί βιασμούς όμως. Κύριε, αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Μα αφήστε να τελειώσω. Δεν είναι φιλετικό. Σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό της Θεσσαλονίκης, εάν επιβεβαιωθεί, και από ό,τι βλέπω επιβεβαιώνεται, γιατί άκουσα τον ιατροδικαστή, έτσι.
πράξη, πρόκειται για βάρβαρη πράξη, πρόκειται για αποτρόπαια πράξη, πρόκειται για αστυνομικό κτίνος. Για να μιλάμε έτσι, να λέμε καταρχήν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήθελα απλώς να κάνουμε τη διάκριση ότι δεν είναι φιλετικό πρόβλημα. Εμείς τι φταίμε. Κώστα, να τελειώσει πρώτα ο κ. Σουρδάκης. Ότι καταρχήν να κάνω πάλι τη διάκριση. Είπαμε η κοινωνική ομάδα που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία που έχει τη συμπάθειά μας, γιατί όλοι ξέρουμε κάτω από ποιες σκληρές συνθήκες προσπαθούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Έτσι. Και όπως έχουν τη συμπάθεια του ελληνικού λαού, έχουν και τη συμπάθεια της αστυνομίας. Μάλιστα, έχουμε εκδώσει συγκεκριμένες διαταγές στους αστυνομικούς μας να φέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους με επιοίκεια και με ανοχή. Τώρα, είναι άλλη αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι και η συντηρητική πλειοψηφία και άλλη κατηγορία τα εγκληματικά στοιχεία. Τι έγινε όμως με τους αστυνομικούς? Σας λέω το εξής, συγγνώμη, να τελειώσω κύριε Τριανταφυλόπουλε. Έχουμε πρόβλημα απαγωγής και βιασμού κοριτσιών. Ξέρετε, ο βιασμός, αν και είναι κακούργημα, διώκεται κατέγκληση. Δηλαδή, καταγγέλνουν τα κορίτσια τους βιασμούς και δεν κάνουν μηνύσεις για να μην υποστούν και δεύτερο εξευτελισμό στο δικαστήριο. Βεβαίως, που συνήθως γίνεται και τρίτον στις τηλεοράσεις και διάφορα. Και μας κάνει, όπως σας είπα, και εντύπωση η ευκολία με την οποία χρησιμοποιούν τα όπλα. Λέτε και κυνηγάνε σπουργίδια στον Ασπρόπυργο. Και θέλω να σας πω ότι τα πρώτα θύματα αυτών των συμμοριών είναι οι ίδιοι οι Αθήνικανοι και νομίζω ότι πρέπει να το απολογήσουν. Και δευτερευόντως οι κάτοικοι των περιοχών των δημάρχων εδώ. Μάλιστα. Εδώ όμως, αρχηγέ, νομίζω ότι πρέπει να πάω στην κυρία Νουσάκη, επιτρέψτε μου, για το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας έχετε μιλήσει πολλές φορές. Θα σας δώσω το λόγο και πάλι. Αλλά δεν πάβουν οι στιγμές που είδαμε τα στιγμιότυπα να είναι άγρια, να θυμίζουν κατοχικό στρατό και όχι ελληνική αστυνομία. Γιατί απέναντί τους είχαν και παιδιά. Κουβέντα, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να στεκόμαστε, είναι άδικο νομίζω, να στεκόμαστε σε μεμονωμένες περιπτώσεις έτσι, και να γενικεύουμε με αφορισμούς την ελληνική αστυνομία. Μιλάω για το ελληνική αστυνομία, συγγνώμη. Η ελληνική αστυνομία δεν είναι έτσι, αυτές οι συμπεριφορές μεμονωμένων αστυνομικών. Ναι, δυστυχώς όμως οι στιγμές κάνουν το σύνολο. Και αν οι στιγμές αυτές γίνουν πάρα πολλές, γράφεται και ιστορία δυσάρεστη. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εάν χάσουμε πολλές μάχες, χάνουμε τον πόλεμο. Συγγνώμη, η ελληνική αστυνομία, ξέρετε, έχει 40.000 γυναίκες και άνδρες. Και ξέρετε κάτω από ποιες αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες φέρνουν σε πέρα την αποστολή τους. Εκ πείρας θέλω να σας πω, αγαπητέ μου κύριε Χουρδάκη, ότι σέβομαι τη δουλειά που κάνουν οι τροχονόμοι και η άμεσος δράση, αλλά το κτίριο της Αλεξάνδρας και το άλλο επάνω στο διοικητήριο εκεί πέρα αναστενάζουν από τις καρέκλες και τα καθίσματα και το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί. Γιατί θα έπρεπε να έχουν βγει στους δρόμους, να βγουν αυτοί οι άνθρωποι στους δρόμους, να γεμίσει ο δρόμος αστυνομία. Δεν θέλω, δεν επιθυμώ την αστυνόμευση. Αλλά το όργανο της τάξης πρέπει να βρίσκεται στο πόστο, το έχει στο γραφείο όλη μέρα. Και το γνωρίζετε κι εσείς. Μηχανοργάνωση δεν υπάρχει. Εκπαίδευση δεν υπάρχει. Χρήματα δεν σας δίδονται. Πείνα υπάρχει. Το κτίριο που βλέπατε πριν με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ένα πέσιο άθλιο κτίριο που ήταν ένα χούρι πριν, στάβλος, και σήμερα στεγάζει την αστυνομία στον Ασπρόπυργο και βέβαια δεν νομίζω ότι είναι καλύτερα κάποια άλλα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και είναι ανεκπαίδευτη, χωρίς χρήματα, χωρίς ουσιαστική περίθαλψη, γιατί γνωρίζετε τι σημαίνει σήμερα περίθαλψη, εγκαταλελειμμένη στην τύχη τους. Έτσι, και δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο από την αστυνομία τις ευθύνες, γι' αυτό είναι και η πολιτική μας σήμερα εδώ, για να ρωτήσω και τον κύριο Ανδρεουλάκο, που έχει ευαισθησία σε τέτοια θέματα, και την κυρία Νουσάκη, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για να έχουμε καλύτερη αστυνομία, για να αποτελεί πραγματικά ένα επίλεκτο σώμα, γιατί το τι κάνατε εσείς το γνωρίζω. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που έχετε κάνει και που φροντίζετε, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να μιλήσω εγώ ή να μιλήσουν οι κύριοι εδώ? Ας μιλήσουν πρώτα, γιατί εδώ νομίζω ότι πάμε στους πολιτικούς κατηγορούμενους τώρα. Δεν αισθάνομαι κατηγορούμενη. Ήρθα προσκεκλημένη σε αυτή την εκπομπή που τη θεωρώ σοβαρή εκπομπή, αν και τα θέματα καμιά φορά οξύνουν τα πνεύματα. Πιστεύω ότι είναι μια γενιά ανθρώπων που θέλει καλύτερη μεταχείριση. Είναι κοντά μας, το κατανοούμε. Εγώ δεν αισθάνομαι ρατσιστικά, γι' αυτό και έδωσα το χέρι μου, όπως το κάνω και τώρα, όπως μπορώ να με καλέσουν, όπως έχω πάντα.